Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Στην παρέα μας τηλεφωνικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας ο Ζουράρης, ο οποίος άκουσε Μωυσής και νομίζω ότι θα το συνδέσουμε με το Μητσοτάκη. Έτσι, κύριε Ζουράρη, καλημέρα. Μα λέει, γιατί περίμενα και τηλεφώνημά του και λέω τι έγινε. Ακόμα περιμένετε εκείνη τη συγγνώμη. Εκείνο, ναι, το παλιό. Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα να μην κολλάμε τώρα σε κάποια πράγματα αυτά που λέγονται κατά καιρούς. Γιατί και εσείς είχατε πει ότι άμα βγει ο Μητσοτάκης θα μεταναστεύετε στη Γαλλία, αλλά ακόμα εδώ είστε. Τι θα πει, γιατί ήμουν, με βγάλαν βουλευτή, έγινε αυτό το λάθος. Μάλιστα. Βερβαγγελίζεται σε μια συγγνώμη ως Μωυσής. Λοιπόν, να ζητήσω εγώ, εντάξει, ως Μωυσής, μια συγγνώμη για τα ντέτη που λέμε. Μα τι έχετε εκεί μέσα, μόνο πάρτι έχετε πρωί-πρωί, ας πούμε. Είμαστε ευχάριστοι. Μας ξεκινήσατε και εσείς καλά όμως με το Μητσοτάκη και το Μωυσή. Λοιπόν, κύριε Ζουράρη, λίγο να ξεκινήσω από το εξής. Εσείς, ο οποίος περηφανεύεστε και με το δίκιο σας ότι διδάσκετε, έχετε διδάξει γενιές και γενιές ελληνοπαίδων, έχετε επεκτείνει την Ελλάδα, όπως έχετε πει και εδώ σε παλιότερη συνέντευξή μας, πώς αισθάνεστε βλέποντας το κόμμα σας και άλλα κόμματα της αριστεράς να αντιδρούν στο δικαίωμα ανθρώπων που είναι απόδημοι Έλληνες, για τους οποίους συχνά λέμε ότι είναι πιο Έλληνες από τους εδώ Έλληνες, και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έτσι κι αλλιώς στους εκλογικούς καταλόγους, το γεγονός ότι τους αρνείται κατά κάποιο τρόπο το κόμμα σας το δικαίωμα ή δεν τους αναγνωρίζει το δικαίωμα να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, να μην ταλαιπωρούνται δηλαδή, να παίρνουν αεροπλάνα και βαπόρια για να έρχονται στην Ελλάδα κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Αυτό είναι μια ερμηνεία, δεν είναι με το νόμο του 19 που είχαμε ψηφίσει εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ τότε ως κυβέρνηση. Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, εγώ παραδείγματος χάρη είμαι ακόμη απόδημος. Πόσα είναι, 50 χρόνια είμαι απόδημος ακόμη, διότι είμαι συνταξιούχος του Γαλλικού Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Και επομένως είμαι ακόμη απόδημος. Αλλά μπορούσα να ψηφίσω από το 19, διότι είμαι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Αν δεν άλλαζε αυτό, τουλάχιστον όσοι φύγανε, μισό εκατομμύριο που φύγανε με τη χρεοκοπία της χώρας από τη δεξιά τότε, από το 92 και πέρα, θα μπορούσαμε να ψηφίζουμε. Να ψηφίζετε, πού όμως, από τον τόπο κατοικίας σας? Τότε όταν δεν υπήρχε ακόμη, διότι έπρεπε να ρυθμιστεί ο τόπος κατοικίας ή με ηλεκτρονική ψήφο και όχι επιστολική, γιατί η επιστολική είναι περίεργη. Εγώ βέβαια δεν συμφωνούσα ούτε τότε με το... Ήταν ανεπαρκές για μένα. Ήθελα άλλο. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες για τους παλιούς, όσοι μπορούν να εγγραφούν, όπως ακριβώς ψηφίζουν οι Γάλλοι των υπερποντίων. Ναι. Οι Γάλλοι των υπερποντίων σε τέσσερις περιφέρειες του πλανήτη. Και ταυτοχρόνως θα ήθελα μαζί με την να εγγραφούν όσοι θέλουν, ασχέτως τώρα αν είναι 15 Γενναίας και τα λοιπά, αρκεί να ψηφίζουν στις ενορίες τους και στα προξενία τα τοπικά. Τότε. Αλλά οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους με τον νόμο μπορούσαμε να ψηφίσουμε τότε εμείς. Ναι. Ναι. Τώρα γιατί να μην μπορούν λοιπόν να ψηφίζουν? Διότι είναι κακός ο νόμος και καλά δεν ψηφίστηκε, ώστε να το ξανασυζητήσουμε και να περάσει αυτή η άποψη περίπου. Προς τα εκεί πάει άλλωστε. Έχω την εντύπωση. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα επανέλθει κάποια στιγμή, ότι θα είναι ένα πρόβλημα που μέχρι τις εκλογές ενδεχομένως να λυθεί? Φυσικά θα επανέλθει. Διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια σύγκληση στα 3-4 σημεία τα κεντρικά. Παραδείγματος χάρη συμφώνησαν όλοι. Χθες και ο Βορύδης συμφώνησε για τις 4 εκλογικές περιφέρειες. Επομένως, δηλαδή στον υπόλοιπο πλανήτη. Οπότε μένει το θέμα όχι των εκλογικών καταλόγων αυτών που είμαστε τώρα εμείς, εγώ ας πούμε κανονικά εγγεγραμμένος, αλλά αυτοί που θα θέλουν για πρώτη φορά και μπορεί να φύγανε, ξέρω εγώ, το 17ο αιώνα από την Ελλάδα και ξαφνικά θέλουν, γιατί να μην ξανά θέλουν να ψηφίσουν στις εκλογικές περιφέρειες, όπως ακριβώς κάνουν και οι απόδημοι Γάλλοι. Και και λογίζεται όμως και στους απόδημους Γάλλους, νομίζω λογίζεται το αποτέλεσμα της ψήφου τους. Όχι, στο συνολικό. Στη Γαλλία έχουν ξεχωριστεί, ψηφίζουν σε ορισμένα θέματα και όχι σε όλα, διότι είναι 4 και 4, 7, 7, 8 είναι. Αυτοί έχουν λιγότερο από εμάς
στα 70 ναι, αλλά αυτό δεν θα είναι ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Δηλαδή κάποιος που ψηφίζει. Κάποιος που ψηφίζει για την πατρίδα του να μην λογίζεται στο σύνολο της επικράτειας η ψήφος του. Όσοι είναι στους εκλογικούς καταλόγους θα ψηφίζουν. Θα μπορούν και να εκλέγονται και να εκλέγουν και θα μπορούν να ψήσουν. Βέβαια είναι πρόβλημα ότι αν είσαι στην Αυστραλία, ξέρω και στη Λατινική Αμερική που είχα εγώ τα σχολεία, πρέπει να έρχεται στη Βουλή εδώ και να ψηφίζει. Οι Γάλλοι των υπερπονδίων παρουσιάζονται, έρχονται στις. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε όλες. Ναι, αλλά ξαναλέω. Δεν θα πρέπει να λογίζεται η ψήφος αυτή και στο ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Όχι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Να σου πω όχι, διότι το λέει ο Αριστοτέλης, δεν το λέω εγώ. Τι λέει ο Αριστοτέλης δηλαδή. Α, τι λέει ο Έλαντε, τι λέει ο. Είναι και δικό σου, και κοντοχωριανός. Είναι ναι. Από εκεί είμαι εγώ, από το Δήμο Αριστοτέλη κατάγομαι. Ακριβώς, λοιπόν, τι λέει. Και το δίκαιο και το, το ίσον δίκαιον εστί, αλλά ούτε σπάσει, όχι για όλους, αλλά τις ίσεις, για τους ίσους. Και το άνισον, πρόσεξε, και το άνισον δίκαιον εστί, αλλά ούτε σπάσει, αλλά τις ανίσεις. Ανίσους, το άνισον είναι δίκαιον. Πώς, θυμάστε την περίφημη συζήτηση των... Όταν έγινε βουλές, η Βουλή με την Ελληνική Επανάσταση που έφτασαν οι ετερόχρονες και αυτόχθονες. Μάλιστα. Είχαν ναι. δίκιο οι δικοί μας οι αγωνιστές. Γιατί οι ετερόχθονες, δηλαδή εμείς, εγώ που ήμουν έξω, ερχόμουν και έπαιρνα τις θέσεις. Ενώ ξαφνικά όσοι είχαν πολεμήσει εδώ και είχαν αγωνιστεί, και ειδικά οι οπλαρχηγοί, ξαφνικά μείωναν. Ναι, καλά, αλλά δεν είμαστε στο 1821 τώρα, κύριε Ζουέα, είμαστε το 2021, είμαστε 200 χρόνια μετά. Δεν έχει καμία σχέση, διότι άκου να σου πω, ένας ο οποίος είναι, εγώ λέω να ξαναμπούν αυτοί και να είναι για πέμπτη γενιά, έξι να μπει, αυτός που θέλει ξαφνικά θέλει να μπει. Αλλά δεν μπορεί να ψήσει σε όλο όταν ξαφνικά δεν έχει ζήσει, ας πούμε, στην Ελλάδα και δεν έχει πάει ποτέ στην Ελλάδα. Επομένως, για μέν των εκλογικών καταλόγων τους εγγεγραμμένους, αυτοί θα είναι κανονικά και θα ψηφίζουν, θα ελέγχονται. Οι δε άλλοι θα ψηφίζουν κατά περιφέρειες και κατά την άποψή μου με βάση τα πραγματικά δεδομένα θα πρέπει να γίνεται δυνατότητα να ψηφίζουν ναι πάντως, ή όχι. Πάντως βλέπουμε από την πλευρά. Όταν δεν ξέρεις, το άνισον, σε άνισες καταστάσεις, άκου να σου πω, με την ο Μέγας Αθανάσιος, ο ιδρυτής του Αγίου Όρους, όταν έγινε η φασαρία, διότι ήταν τεράστιος και ξαφνικά στην νηστεία έτρωγε αυτός ας πούμε δύο πιάτα, φακές, δύο πιάτα. Τα καλογεράκια είπαν, διαμαρτύρηθηκαν, μα δεν μου λες, λέει, έχουμε νηστεία. Ναι. Εσύ, εμείς μην τρώμε ένα πιάτο, κύριε. Λέει, άκου να σου πω, αύριο θα φάμε όλοι όσο θέλετε. Λοιπόν, έφαγε ο Μέγας Αθανάσιος περίπου 7 πιάτα και οι άλλοι φάγαν 3. Ναι. Διότι εγώ είμαι, λέει, 1,90, είμαι σαν ρομποκόπ και επομένως το άνισον είναι δίκαιο. Θέλει και άνισες καταστάσεις για να είναι δίκαιο. Δεν θα πεθάνω από την πείνα. Εξηγήστε μου όμως τώρα το εξής, ότι ενώ βλέπουμε ότι θέτεται διάφορα, δεν θα πω προσκόμματα, θα πω προϋποθέσεις για την ψήφο των Ελλήνων από Δήμων, δίνεται μια αλαβή στην κυβέρνηση, στην Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει σε άλλα κόμματα, να ισχυριστούν ότι ενώ αντιτίθεστε στην ψήφο των Ελλήνων, την ίδια ώρα δείχνεται μια ιδιαίτερη προσήλωση στην ψήφο των αλλοδαπών που είναι στην Ελλάδα. Διότι το είπες ακριβώς που είναι στην Ελλάδα. Διότι ο αλλοδαπός που είναι στην Ελλάδα είναι ημεδαπός. Γιατί είναι ημεδαπός? Διότι εργάζεται εδώ. Πληρώνει ΙΚΑ, πληρώνει ΕΟΠΗ, έχει τα νοσοκομεία, πληρώνει ασφάλιστρα, έχει τη θέση της εργοδοσίας. Διότι καταδικαστήκαμε, παραδείγματος χάρη, από το Δικαστήριο της Ευρώπης για τις κτηνώδεις συνθήκες, ας πούμε, που επικρατούσαν στη Μανολάδα με τις. Με τις φράουλες είχαν. Ναι. Επομένως, ο αλλοδαπός που ζει εδώ δεν είναι αλλοδαπός, είναι ημεδαπός. Να τελειώνουν αυτά. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες πιο αυστηρές προϋποθέσεις και για αυτόν τον αλλοδαπό ημεδαπό. Τα χρόνια που είναι. Ναι, ότι τα πρώτα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία είχα δυνατότητα. Έχω πάντα.
Mm-hmm. Αν, μετά από 5 χρόνια παραμονής με την πράσινη κάρτα και ναι, να ψηφίσω στις δημοτικές εκλογές και στις νομαρχιακές. Δεν είχα δικαίωμα να ψηφίζω στις πολιτικές εκλογές. Αλλά εγώ νομίζω ότι σιγά-σιγά θα γίνει και στην Ευρώπη, ότι όσοι μένουμε και είμαστε αλλοδαποί και είμαστε ημεδαποί εδώ ως εργαζόμενοι, θα πρέπει σιγά-σιγά να ψηφίζουν και στις πολιτικές εκλογές, διότι ουσιαστικά ζουν εδώ. Τα παιδιά τους πάνε σχολεία εδώ. Αυτοί πληρώνουν φόρους εδώ, αυτοί εργάζονται εδώ και αυτοί πρέπει να έχουν επομένως και τα πλήρη δικαιώματα. Ναι, φαντάζομαι εκπληρώνοντας όμως κάποιες προϋποθέσεις βασικές, έτσι. Να είναι κάποια χρόνια εδώ, μια δεκαετία, 20ετία. Και σε αυτές τις υπηρεσίες πληρώνω και εγώ. Να μην έχω σκοτώσει κάποιον, να μην έχω κλέψει ζωή, δηλαδή να μην έχω στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων. Βάσει της υφισταμένης ποινικής και πολιτικής αστικής δηλαδή νομοθεσίας. Δεν θα γίνει ακόμη. Να ξέρουν τι σημαίνει η λέξη Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει όμως, ενώ πριν έρθει η ώρα να ψηφίσουν για την Ελλάδα. Σιγά που ξέρουν στη Βουλή οι καραδεξοί τι σημαίνει η Ελλάδα σε σχέση με εμένα. Ναι. Τι εννοείται. Μα τους δεξιούς τους κατηγορείται ότι είναι υπερπατριώτες, εθνικιστές. Είναι το νομοσχέδιο, το γελίο νομοσχέδιο της Κεραμέως προκαιρού. Όπου ξαφνικά είχαν κάτι εξετάσει για παιδιά που είχαν τελειώσει τα σχολεία και για ανθρώπους που ήταν, δηλαδή παιδιά που είχαν περάσει όλο το σχολικό σύστημα εδώ. Να τους ζητάνε λέει, πλέον για να πάρουν την ελληνική ηθαγενή υπηκότητα. Παραδείγματος χάρη, άκου αυτή. Πόσες φορές λέει προείδρευσε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε εγώ το ξέρω. Και κυρίως δεν χρειάζεται να το ξέρω. Διότι είναι περιττή. Άρα ήταν βλακώδης η αντίληψη αυτή. Το παιδί που. Δάσκαλος είμαι. Είμαι δάσκαλος. Mm-hmm. Το παιδί που έχει περάσει 12 χρόνια, 6, 3, 7 από το σχολείο είναι Ελληνάκι. Διότι τρώει, ας πούμε, οπωσδήποτε σουβλάκι με όλα. Mm-hmm. Και με τζατζίκι και τα λοιπά. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Εγώ δεν μιλάω για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ, που πάνε σχολείο εδώ, σπουδάζουν εδώ κτλ. Μιλάω για εκείνους που έρχονται και είναι εδώ 1-2 χρόνια και δεν ξέρουν καν ακόμα μαθαίνουν τη γλώσσα. Τα 2 χρόνια είπαμε όχι, στα 10 είπαμε. 5 και 10. 5 με το πλάσιο. Τι έχω εγώ, είχα μια κάρτα, είχα την πράσινη. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ζουράρη, τώρα, μια και μιλήσαμε για Βουλή. Προσήλθατε και 86 στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι, εγώ όχι. Εσείς όχι, 85, 80. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, οι 85-84 τώρα προσήλθαν, ενώ απαγορεύεται τέλος πάντων, αποφασίστηκαν τελικά να σπάσουν αυτό το εμπάργκο των εισαγωγικών, αν θέλετε, και να συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ διαζώσεις. Εδώ θέλω να μου πείτε λιγάκι. Να ολοκληρώσω. Στα λεωφορεία μέσα στη Θεσσαλονίκη, γιατί. Μην μου λέτε πάλι. Να σα πω κάτι, κάθε φορά που συζητάμε, το ίδιο μου λένε. Μου λένε για τα λεωφορεία. Ας αφήσουμε τα λεωφορεία. Δεν θα τα αφήσουμε τα λεωφορεία. Διότι το χνότο το δικό σου μαζί με το δικό μου ουσιαστικά περιφέρει τον COVID ή οτιδήποτε ή την γρήπη κτλ. Ενώ στη Βουλή είμαστε μέσα σε μια αχανή αίθουσα, μπορούμε να είμαστε κανονικό Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό ήταν μια τάση, τι να πω, μια πρόθεση επανάστασης, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών στο σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, την απόφαση τέλος πάντων, όχι μόνο της κυβέρνησης. Λοιπόν, να μην γίνονται συνεδριάσεις προς το παρόν διαζώσεις. Ήταν ένας τρόπος αντίδρασης. Δεν έχω, ξέρω εγώ. Εμένα μου φάνηκε από την αρχή εδώ και ένα χρόνο περίπου και κάτι που άρχισε ότι ήταν βλακώδες. Διότι από τη στιγμή που υπήρχε αυτό το ότι δεν πάνε στα σούπερ μάρκετ, περιφέρονται συνέχεια, έχει εκατοντάδες ανθρώπων μέσα και επομένως σιγά τώρα εμείς ακίνητοι μέσα στην αίθουσα με μάσκες και θα ήμασταν επικίνδυνοι για ποιον τον εαυτό μας. Λοιπόν, αυτά ήταν. Ο καθένας το ερμηνεύει για. Το εμβόλιο εσείς το κάνατε, φαντάζομαι, κύριε Ζουράρη. Πώς? Το εμβόλιο, λέω, το κάνατε. Εγώ λόγω ηλικίας με κάλεσαν πολύ νωρίς. Αλλά τώρα μου λένε ότι από τη Γαλλία που μου πήραν κάτι φίλοι μου γιατροί, ότι παγκοσμίως δεν ξέρουν για την. Επειδή είναι καινούριο. Όλα τα εμβόλια αυτά είναι καινούριο. Μπορεί ίσως σε 6 μήνες να χρειαστεί εμείς που πρωτοκάναμε να το ξανακάνουμε, λέει. Αλλά δεν ξέρουν ακόμη. Μάλιστα. Μάλιστα.
Ωραία. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα θα συνεδριάζεται διαζώσεις, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας. Είχε απευθύνει και ένα κάλεσμα νωρίτερα στις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Κάλεσμα. Πώς να πούμε, κατεβείτε, αντισταθείτε, γιατί παίρνουν όμως σχέδια. Τώρα έχει περάσει αυτό. Τώρα ναι, έχει περάσει, αλλά αισθάνεστε δηλαδή πιο χαλαρά εκεί να βρίσκεστε στη Βουλή, γιατί είναι ακίνητη στις θέσεις δίπλα, βρίσκεστε όμως στο εντευκτήριο. Δεν θα βρεθείτε, θα πάτε, θα χαιρετήσετε κάποιον, θα μιλήσετε. Καλά, λίγο νομίζω είναι και... Σαν συνδρομικό σταθμός είναι η Βουλή. Ναι, αλλά λίγο είναι να είχαμε και να λέγαμε τώρα αυτή η αντίδραση, γιατί είσαι λίγο πολύ όλοι εμβολιασμένοι είστε, κύριε Ζουρά. Έχω, ναι, εκτός από τους νέους υποθέτω, ναι, ναι, αλλά τώρα έληξε το θέμα για μας. Μάλιστα. Ανησυχείτε. Κύριε Ζουράρη, πείτε μου λίγο, βρισκόμαστε τώρα, δεν ξέρω, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες. Έτσι. Βλέπουμε ότι παρά τις όποιες, όλα αυτά που θέτετε εσείς ως ζητήματα, παρά την όποια φθορά μπορεί να έχει η κυβέρνηση φυσιολογικά μετά από 2 χρόνια διακυβέρνησης και μάλιστα μέσα σε πολλαπλές κρίσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τσιμπάει, δεν τραβάει το αγόρι, δεν τραβάει. Πόσο συγκινημένος είμαι για το ενδιαφέρον σου για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είδατε. Πραγματικά, δηλαδή, αισθάνομαι κι εγώ μία. Ένα ρίγος. Το ίδιο ενδιαφέρον έχουμε και για το κίνημα αλλαγής. Για το κίνημα αλλαγής, γενικά. Όταν... Φοβάσαι μήπως δεν επανεκλεγώ, δεν είναι. Είναι και αυτό ένα άγχος, αλλά βασικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει λίγο πιο στιβαρή αντιπολίτευση. Γιατί άμα δεν υπάρχει στιβαρή αντιπολίτευση, οι άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Και τότε που η Αμερικανοδεξιά με είχε καταδικάσει 4 χρόνια σε έκτακτο στρατοδικείο και καταδίκασαν και τον πατέρα μου, τον πήγανε σε θάνατο. Και τότε δεν είχαμε επανεκλεγεί. Ναι, λοιπόν, σου το έχω ξαναπεί ότι πρώτα μπορεί να ισχύουν αυτά τα... αν και θα δεις ότι αν εγώ διαμόρφωνα το ερωτηματολόγιο στις δημοσκοπήσεις, πιθανόν... οι απαντήσεις ήταν διαφορετικές, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία τεχνική μεταξύ μας. Ναι. Των εμπειρογνωμών δηλαδή. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτά ισχύουν τώρα, διότι είναι χωρίς προοπτική εκλογών. Έχει σημασία, πάντα μια δημοσκόπηση περισσότερο είναι πιο ισχυρή, όταν γίνεται κανένα μήνα που είναι στις εκλογές. Ναι. Οπότε θα το δούμε. Και εν πάση περιπτώσει, για να λήξει και αυτή η συζήτηση, διότι λέω στην κυρία στη Δεσποινίδα δίπλα σου, τι ενοχλούν οι συζήτησεις με τα λεωφορεία. Κύριε Ζουράρη, όλοι το ίδιο λένε για τα λεωφορεία. Στα λεωφορεία αναγκαστικά θα μπεις. Δεν έχεις άλλο δρόμο, άλλο τρόπο να πας στη δουλειά. Καλή μου, άκου να σου πω. Πείτε μου. Εμείς η αριστερά έχουμε μια, και είναι μια σχέση πολιτιακή. Σε σχέση με το πώς αισθανόμαστε πολύ. Έχουμε λοιπόν μια παράδοση ήτας. Λοιπόν, έχουμε ιτηθεί και τελικά. Μπορεί να χάσουμε τις επόμενες εκλογές ή τις μεθεπόμενες και ένα σχήμα που θα έρθει λίγο αργότερα θα κερδίσει, διότι μια φορά θα είναι ο Μητσοτάκης, θα πέσει, αφού λέει υπάρχει κανονικότητα, κάθε τόσο γίνονται εκλογές, κάποτε θα αλλάξει ο διότι κτλ. Επομένως, είναι αυτή τη στιγμή το εάν οι δημοσκοπήσεις είναι χαμηλότερες, είναι νομίζω για μας τους αριστερούς, είναι δευτερεύον. Θα το δούμε πρώτα απ' όλα, ναι, έχει σημασία, τις παραμονές των εκλογών. Και μετά και εκεί βλέπουμε. Ναι. Εκεί θα μας χωρίσει και λίγο στις εκλογές. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα υπόλοιπα κόμματα. Την κάναμε την ίδια ερώτηση και χθες και στον κύριο Βαρτζόπουλο, με αφορμή και τη συνέντευξη στον κύριο Λοβέρδο. Εσείς το κίνημα αλλαγής, το θέλετε κίνημα αλλαγής ή Πασόκ? Τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο? Γιατί ο κύριος Λοβέρδος θέλει να επιστρέψει στο Πασόκ. Για να πούμε και για τους άλλους, μιλάμε. Δεν είμαι κίνημα αλλαγής. Ό,τι αποφασίζω, ας ψηφίσουν μεταξύ τους. Πώς θα πάρουν μέρος? Εγώ θα το προτιμούσα. Πώς θα πω, ο Ανδρέας, Πασόκ. Ναι. Εγώ θα το προτιμούσα Πασόκ. Μάλιστα. Έχει συνδυαστεί με πολύ ωραία πράγματα το Πασόκ τότε και με τα αρνητικά. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κούτες, με τα χρήματα. Οπότε θα το ήθελα Πασόκ. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά εμπάσχετος τόσο δεν μου πέφτει λόγος. Τώρα και ένα τελευταίο, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της πανδημίας, έτσι για να κλείσουμε λίγο πιο με τα οικονομικά. Την επόμενη μέρα της πανδημίας, με τα οικονομικά, με το σκηνικό που διαμορφώνεται, αισθάνεστε, γιατί βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αισιοδοξία
σε ένα μέρος του πληθυσμού για την, άλλη, για την επόμενη μέρα και μια απεσιοδοξία σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού για την επόμενη μέρα. Εσείς πού κατατάσσετε τον εαυτό σας, είστε αισιόδοξος για την, για την επόμενη μέρα ή όχι? Εγώ θα θέλω να είμαστε όλοι αισιόδοξοι, αλλά το έξι ότι μέσα στην αισιοδοξία, επειδή είναι κατά το αμίξας του ομήρου, δηλαδή το συναμφότερο που το έχω δουλέψει και εγώ τόσες χιλιάδες χρόνια, το ελληνικό, υπάρχει και το αρνητικό. Δηλαδή, παραδείγματο, ένα από τα στοιχεία που μέσα από την αισιοδοξία θα κινηθεί η οικονομία είναι το εξής, ότι διαμέσου των δανείων, γιατί αυτή τη στιγμή έχει πάει στα 350 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος και κάποτε θα τα πληρώσουν και τα παιδιά μας. Επομένως, βεβαίως είναι καλό βράχι μέσω πρόθεσμα, αλλά επιβαρύνει το συνολικό της χώρας. Και επομένως, από εκεί είναι πολύ καλό να γίνει τους πρώτους μήνες, διότι αυτό το πράγμα δεν επηρεάζει το μέλλον, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί κάποτε και η δυνατότητα αυτή να πάψει η Ελλάδα να παράγει δραστηριότητα μέσω δανείων και να το κάνει μέσα από την ουσιαστικά αύξηση της εσωτερικής δραστηριότητας. Αυτά. Μάλιστα. Κύριε Ζουράρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.